Λοιπόν, βρισκόμαστε Παρθένο δάσος. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Μας έχουν φάει μύγες οι τσετσέ. Δεν ξέρω αν είναι τσετσέ, αλλά σαν τσετσέ είναι. Πραγματικά τσιμπάνε. Έχουμε βάλει αντικουνουπικά και πάνω από τα ρούχα μας τσιμπάνε. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Εδώ έχει αρκούδες, έχει λύκους, έχει τσακάλια, έχει όλα τα ζώα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλο τέτοιο δάσος εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αφήσαμε το αυτοκίνητο εδώ και πάμε να δούμε τους τρεις ωραίους καταράκτες εδώ πέρα που υπάρχουν. Να δούμε αν θα τα καταφέρουμε να πάμε. Από ό,τι βλέπω είναι πολύ ωραία διαδρομή και άμα δούμε καμιά αρκούδα. Αλλά ξέρεις τι, ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ως τώρα έχουμε δει ένα ζαρκάδι να τρέχει μπροστά από το αυτοκίνητο. Αετούς τεράστιους, πάρα πολλούς γεράκια. Εν τω μεταξύ κάτω είναι 30 βαθμοί. Εδώ είναι όλα υποσκιά. Άμα ανοιχτώσει νωρίς εδώ. Εντάξει, δεν πιστεύω να μας ανοιχτώσει. Είναι φανταστικά, δεν υπάρχουν λόγια. Και ό,τι προλάβουμε, αν προλάβουμε ένα καταράκτη, αν προλάβουμε δύο καταράκτες, πάμε και βλέπουμε. Από ό,τι έχω δει, υπάρχει πάρα πολύ καλή σήμανση. Τι ωραίο. Δρεις. Η απόδισκη.
17 μέτρα. Αρχίσαμε τώρα. Τι λέει εδώ, από πάνω η πινακίδα δεν φαίνεται καλά και έχει δύο δρόμους η ζωή πάλι. Έναν από πάνω από εδώ και έναν από κάτω. Παίρνουμε τον κάτω. Όπω, εδώ είναι ο πρώτος. Καλά εδώ κάτω για βουτιά. Απίστευτο. Πρόσεχε εδώ λίγο, Μαρία. Όπω. Απίστευτος. Πάμε για το δεύτερο. Ό,τι πρέπει για βουτιές ήταν εδώ, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βασικά δεν ξέρουμε πόσο θα είναι οι άλλοι καταράκτες. Γι' αυτό πάμε να δούμε ό,τι μπορέσουμε, ό,τι προλάβουμε. Και όπου καταφέρουμε, κάνουμε και μια βουτιά. Δεν γίνεται. Εδώ σε αυτά τα νερά. Κάποτε είχαν σπίτια, ναι, κάποτε. Κοίταξε, εδώ υπάρχει και ένα παλιό χωριό. Εγκατελειμμένο και μάλλον μόνο πέτρες θα είναι. Το χλαδοχώρι, αλλά πού βρίσκεται. Έχει κι άλλα εδώ, ναι, ναι. Μπορεί να ήταν εδώ. Ποιος ξέρει τι ήταν εδώ κάποτε. Το δάσος είναι πάρα πολύ προσεγμένο. Αυτά τα μπελάκια που έχει πάνω είναι καταπληκτικά. Γράφει κάθε δέντρο τι είναι. Μαθαίνεις κι όλα πέντε πράγματα. Τι φάει σε αυτό το σπιτάκι εκεί, καταφύγιο. Έλα, ναι, από εδώ το μονοπάτι, έλα. Πρώτη δύσκολη ανάβαση λέει. Εντάξει, λαχανιάσαμε λίγο, αλλά δεν ξέρω. Αυτή είναι που περάσαμε τώρα ή θα την περάσουμε τώρα. Αυτό που περάσαμε πάνω δεν ήταν πολύ δύσκολο. Εντάξει, τώρα εξαρτάται ο καθένας πάλι πώς θα βλέπει τα δύσκολα. Για δεύτερο καταράκτη. 18 μέτρα ύψος λέει. Όπου και μετά πρέπει να ξαναγυρίσουμε πίσω και πάμε από εδώ για τον τρίτο. Τέλεια. Τι φανταστικά με έτσι. Πω, πω, πω. Απίστευτο. Πανέμορφα, όχι αστεία. Πανέμορφα. Ω, ναι, ο καταράκτης, Χρήστο, Χρήστο. Πω, πω, ένας πιο όμορφος από τον άλλον έτσι. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια. Από τα πιο δροσερά μονοπάτια που έχουμε κάνει. Νούμερο 2 καταράκτης. Πανέμορφοι καταράκτες. Άγρια φύση. Δεν έχω λόγια. Ναι, έρχεται όλη, όλη η ενέργειά του, όλη η δροσιά του έρχεται κατά πάνω μας. Απίστευτο. Και εδώ τι πρέπει για μπανάκι. Φαντασικάρεσαι. Πω, 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 πω.
Στάδιο δεύτερο ολοκληρώθηκε. Πάμε να προλάβουμε να δούμε και τον τρίτο. Φύγαμε. 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 Εδώ να κάτσεις κανένα μήνα, ρε. Δεν θες να φύγεις από αυτό το μέρος, πραγματικά. Το καλό να δεις ένα σκαφάρι. Γίγαντα. Έλα, έλα, έλα. Γίγαντας. Σκαφάρι γίγαντας. Μπλε. Ναι, έχει... Μυρίζει. Μπλε φτερά, ναι. Μπλε φτερά, ε. Γίγαντας. Πάμε. Ας τον αφήσουμε στην ησυχία του. Για να δούμε τη δύσκολη ανάβαση. Για να δούμε πόσο δύσκολη είναι. Εδώ που τα λέμε, αρχίζουν και δυσκολεύουν λιγάκι τα πράγματα. Εντάξει, έχει λίγο λιφό. Τι να κάνουμε. Δύσκολο μονοπάτι, λέει. Καμιά σάρα. Εντάξει, λίγο λιφό έχει, ναι. Εδώ μεταξύ έχει μαυρίσει όλος ο ουρανός. Έλα τώρα. Θα φάμε καταιγίδα σίγουρα. Πετιαρά. Ναι. Σε είπα και όλα πήραμε τα διάβροχα. Άμα κάνει πως βρέχει. Τέλεια. Θα μπούμε σε σπηλιές. Θα πάμε σε εκείνο και το καταφυγιάκι που είχε στην αρχή. Έλα Μαρία, σαν να ακούω και το τρίτο καταράκτη, έλα. Δεν το πιστεύω, τόσο κοντά είναι όλοι. Εντάξει. Και με καμιά θερμίδα. Λίγο αποτοξίνωση και είπαμε τζάμπα fitness η φύση. Παιδιά, κουνηθείτε από καναπέδες, κρεβάτια, τι έλεγε, και ξαμοληθείτε στη φύση, μάγκες. Απίστευτη σάρα εδώ. Ωραία κοτρώνα που πέφτει εδώ. Εδώ είναι πολύ ωραία κεντρώλη φάση. Τι μέρια είναι αυτά, ρε. Βαθμός δυσκολίας τώρα. Κοίτα που πρέπει να περάσουμε, σάρα. Καλά πάνω, χαμός. Χαμός. Far West, Texas να πούμε. Εδώ είναι επιφόβατα βρέχει. Είναι σίγουρο γιατί θα κυλήσει και ένας βράχος. Εδώ ναι, άμα αρχίσει και κυλάνε. Βαθμός δυσκολίας τώρα. Θα το πεις 99, ε. Δεν σου θυμίζει λιγάκι όλοι που εδώ που περνάγαμε. Εκείνο εκεί με τα πετρώματα. Ωραία γκρέμι. Έλα πάνω. Ένα πετραδάκι είναι να φέρει. Ε? Μία πέτρα να πέσει. Κοίτα γίνοντα. Πέφτουν όλες μαζί. Ανοίχει. Πρόσεχε λίγο εδώ, Μαρία. Είναι λίγο επικίνδυνα. Τι να προσέξω, έχει επιταλτό. Ναι, έχει πέτρες και γλιστράνε κιόλα. Έχει μονοπάτι, λέει παιδιά. Έχει μονοπάτι, λέει παιδιά. Κοίτα λίγο. Μονοπατάρα. Oh, God. Σιγά, σιγά. Μονοπατάρα. Οπα. Προσοχή. Οπα. Σας ακρατάω κάτι. Εντάξει. Μόνο να φύγεις. Ναι, πρόσοχη, άμα φύγεις από εδώ. Άμα φύγεις από εδώ είναι δύσκολο, πρόσεχε. Ναι, από κάτω πάμε. Καλά, πού πάει. Πού πάει εδώ, ρε. Μάλλον τον τρίτο δεν μπορούμε να τον δούμε. Είναι σε πολύ απότεμη φάση. Δες, γκρεμός. Πω, από τεράστιος είναι, είναι πολλά. Είναι πάρα πολύ μαζεμένοι, δες. Ε? Δες τι γίνεται απέναντι. Τι. Δες. Είναι πάρα πολύ μαζεμένοι. Πότε. Απίστευτο. Πόσοι κατεβαίνουν, 1, 2, 3, 4. Πω, πω. Τώρα κατά πάνω μπορούμε να ανέβουμε πάνω. Κοίταξε, πάνω. Πάει και πάνω. Κάτω μην κατέβεις. Τι να πάει και κάτω. Κάνουμε, όχι κάτω. Κάτω θα είναι το ωραίο. Λοιπόν, τώρα λόγω του καιρού, τώρα δεν θα κάνουμε ιστορίες. Δεν θα κατεβούμε τώρα από το κάτω. Εντάξει, μπορούμε να κατεβούμε. Εδώ είναι τα πράγματα λίγο άγρια. Αλλά δεν έχουμε χρόνο. Μας κυνηγάει, έχουμε λίγο έλλειψη χρόνου. Μπορεί να μας βρέξει. Τσεκ 3, επίπεδο 3, το κάναμε και αυτό. Τον είδαμε και στο καταράκτη. Είναι απίστευτο. Πάρα πολλά καταραχτάκια από πάνω. Από τα βράχια τα μεγάλα πέφτουν προς τα κάτω. Είναι απίστευτο, μαγικό. Αν και δεν έχει πολύ νερό, αυτό πρέπει να γεμίζει παραπάνω νερό τώρα. Φανταστικά, τι μέρια είναι αυτά, είναι παιδιά. Όποιος άνθρωπος αγαπάει τη φύση, αξίζει να κάνει τα χιλιόμετρα να δει κατά εδώ πάνω. Από όπου και αν είναι στην Ελλάδα. Τέτοιο μέρος στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομίζω. Τόσο παρθένο, τόσο άγριο, φύση. Δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, δηλαδή.
Αλλά εδώ τα πράγματα γίνονται πολύ οδηματικά. Εντάξει, να σας πω μια περιπέτεια, πάντα τη ζούμε. Ένα τσιμπηματάκι το έχουμε καθώς φεύγουμε από το βουνό. Αλλά αυτά είναι πτέρυγματα σε όλα αυτά που ζούμε. Η εμπειρία είναι μοναδική. Τώρα κατεβαίνουμε προς τα κάτω πάλι, κατηγορίζουμε και πάμε να προλάβουμε να κάνουμε μια βουτίτσα κάτω στο πρώτο καταράκτη, αν μας αφήσει ο καιρός, γιατί πάνω στον ουρανό ακούμε πολύ ηλεκτρικό φορτίο. Τα καταφέραμε, φτάσαμε και στον τρίτο καταράκτη. Εδώ είναι να έχεις χρόνο, όπως είπα, να κάτσεις και μια εβδομάδα, δύο, να το ευχαριστηθείς το μέρος. Βέβαια πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, γιατί έχει εδώ όλα τα ζωάκια του δάσους, όλα τα καλά ζωάκια του δάσους. Μπουμπουνιτά ακούμε και δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμπρός καλά μου πόδια πάλι. Για να δούμε λίγο τι έχει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό. Μαρία, μια αρκούδα! Ωραίο καταφύγιο, έτσι. Ε, να είστε. Ε. Ναι. Εδώ, άμα βρέχει δηλαδή, σώζεσαι. Εντάξει. Κάθασε. Άνετα. Ναι. Ευτυχώς δεν είδαμε καμιά αρκούδα, δεν είδαμε τίποτα. Παιδιά, όλα είναι μια χαρά. Αλλά θα μπορούσαμε να έχουμε δει, ε. Ναι. Θα δεις πόσα. Κάτσε, κάτσε, κάτσε.